Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Κοντά μας είναι ο γνωστός χειρουργός οφθαλμίατρος, ο κύριος Δημήτρης Καραγεωργόπουλος. Συζητάμε σήμερα για τον καταράκτη του οφθαλμού, καθώς επίσης και για τις παθήσεις της οχράς κοιλίδας. Αν έχουμε χρόνο, γιατρέ μου, θα μιλήσουμε. Πρέπει να πούμε επίσης ότι ο κύριος Καραγεωργόπουλος είναι μετεκπαιδευτής στην Αμερική στο θέμα του στραβισμού και της παιδοφθαλμολογίας, όπως επίσης και το θέμα που συζητάμε σήμερα, που είναι η μικροχειρουργική του καταράκτη και η διαθλαστική χειρουργική, το οποίο και αυτό λίγο το συνδυάσαμε, γιατρέ, έτσι, με τον καταράκτη, μια και έχετε εξειδίκευση. Τώρα, συνεχίζουμε από το πρώτο μέρος, εκεί πέρα που είμαστε στο πρώτο μέρος, να πούμε τώρα λίγο για την επέμβαση, για τη χειρουργική επέμβαση. Πώς γίνεται, γιατρέ, είναι δύσκολη? Πρέπει να την παίρνουν απόφαση εύκολα αυτοί που θέλουν να κάνουν την επέμβαση, ή να φοβούνται ή να μην φοβούνται? Εντάξει, η επέμβαση σαν επέμβαση είναι μια μικροχειρουργική επέμβαση ενός ευαίσθητου οργάνου, του οφθαλμού. Στα χέρια μας, επειδή έχουμε αρκετή εμπειρία, θεωρούμε ότι είναι εύκολη. Αν μου βάλετε να κάνω κανένα πράγμα που κάνετε εσείς οι γυναίκες, ένα μουσακά παράδειγμα, δεν θα μπορέσω να το κάνω, μου φαίνεται δύσκολο. Πάση περιπτώσει, για μένα η χειρουργική του καταράκτη θεωρείται μια απλή επέμβαση. Είναι μια μικροχειρουργική επέμβαση. Έχετε τόσα χρόνια, εντάξει. Μην το λέμε, ισοπεδώνουμε την κατάσταση. Είναι μια λεπτή επέμβαση που περικλεί πολλούς κινδύνους, εάν δεν προσέξει ο χειρουργός, αν δεν είναι έμπειρος ο χειρουργός. Λοιπόν, μπορεί να έχει επιπλοκές. Μπορεί να έχει επιπλοκές. Αυτό να πω. Λοιπόν, ευτυχώς δεν είναι πολύ συχνές οι επιπλοκές όταν προσέχει ο χειρουργός. Όταν είναι όλα νορμάλ και σωστά, έτσι, και τηρούν οι προϋποθέσεις. Δεν πρέπει να τρομάζει ο κόσμος ακούγοντας όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, οι μέθοδοι πλέον που χρησιμοποιούμε είναι πολύ εξελιγμένες. Τα μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε είναι πάρα πολύ εξελιγμένα και βοηθούν πάρα πολύ στην τελειότητα του αποτελέσματος και στη γρηγοράδα. Ναι. Το να κάνουμε μια επέμβαση πάρα πολύ γρήγορα. Και το αποτέλεσμα είναι, ας το πούμε, ότι ο ασθενής μπαίνει στο χειρουργείο και σε μερικά λεπτά τελειώνει η επέμβαση και φεύγει μετά από λίγο, μερικά πάει στο σπίτι. Μερικά λεπτά, γιατρέ, πόσο εννοείται δηλαδή, τώρα να ξέρουμε και περίπου? Η καθαρή επέμβαση κρατάει περίπου 10 με 15 λεπτά. Ναι. Αλλά έχετε να βέβαια, εντάξει, υπάρχουν η προετοιμασία του χειρουργείου, η προετοιμασία των εργαλείων, το σταντάρισμα των μηχανημάτων που χρησιμοποιούμε. Κρατάει υπάρχει λίγο παραπάνω, μια διαδικασία. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, η καθαρή επέμβαση είναι γύρω στο 4ο να υπολογίζουμε. Αν όλα είναι εντάξει και δεν έχουμε κάποιες δυσκολίες ή δεν είναι κάποιος παραμελημένος καταράκτης. Γιατί υπάρχουν και δύσκολες περιπτώσεις καταράκτη. Ναι, δεν είναι όλες, φαντάζομαι, όχι, οι περιπτώσεις καταράκτη. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή, στο πρώτο μέρος, ότι θέλουμε να μην είναι πολύ ώριμος ο καταράκτης. Γιατί όταν είναι πολύ ώριμος και περισσότερη ώρα μας τρώει και περισσότερο ταλαιπωρείται το μάτι και αυξάνονται οι πιθανότητες για επιπλοκές από την επέμβαση. Σωστά. Και περισσότερος χρόνος ανάνυψης του ματιού μετά την επέμβαση. Όλα δηλαδή είναι όλα πάνε αλυσίδα. Πάνε αλυσίδα. Πάνε αλυσίδα. Επομένως, σαν επέμβαση δεν είναι χρονοβόρα, δεν κρατάει πάρα πολύ. Ο ασθενής δεν πονάει. Αυτό. Δεν πονάει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, πέρα ότι κάτι τον πειράζουμε στο μάτι, το ας το πούμε. Και όταν τελειώνει η επέμβαση. Δεν μένει στην κλινική, στο νοσοκομείο, τέλος πάντων, όταν γίνεται η επέμβαση. Δεν μένει καθόλου, φεύγει κατευθείαν. Κρατάμε προληπτικά λίγο, μισή ώρα, τρία τέταρτα, μια ώρα βαριά, έτσι ίσα λίγο να συνέλθει από κάποια φάρμακο που δίνουμε πριν από το χειρουργείο για να ένα μικρό ηρεμιστικό για να είναι λίγο ήρεμο στο χειρουργείο και φεύγει μετά, πάει στο σπίτι. Με ανοιχτό το πρέπει μάτι. Πρέπει να έχει όμως με ανοιχτό το μάτι αυτό και πρέπει να έχει άλλο άτομο να το συνοδεύει. Καλό είναι να έχει κάποιο άτομο, γιατί κάποιος μπορεί να ζαλιστεί λίγο ή λίγο να αισθάνεται περίεργα, οπότε πρέπει να έχει κάποιον για ασφάλεια. Ιδιαίτερα μεγάλη ηλικία. Για ασφάλεια. Την ασφάλειά τους, ναι, οπωσδήποτε. Γενικά δεν είναι επιβαρυντική για τον οργανισμό. Γίνεται με τοπική, με σταγόνες. Ναι. Έτσι, ενσταλάζουμε σταγόνες στο μάτι, ναρκώνεται το μάτι, χειρουργούμε για το χρόνο που σας είπα, κανένα τέταρτο περίπου, και μετά ο ασθενής μένει για λίγο στην κλινική και φεύγει για το τώρα, σπίτι. Τώρα, γιατρέ, πόσο καιρό πρέπει να κάνει το να είναι, ας πούμε, να προσέχει ο ασθενής, ή την ίδια μέρα, τι πρέπει να κάνει ουσιαστικά? Η επέμβαση, σας είπα, είναι πολύ ελαφριά για τον οργανισμό. Ναι. Σχεδόν δεν αισθάνεται τίποτα. Σπάνια να έχει κάποια ενοχλήματα
το αίσθημα ξένου σώματος στο μάτι. Ναι. Έτσι, πόνο και τέτοια δεν έχει. Ναι. Οπότε, πέρα από το να προσέχει να μην μπουν σκόνες, να μην τρίβει το μάτι. Δεν πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι εκείνη την ημέρα. Εντάξει, λέμε την πρώτη μέρα να μην βγει έξω, να πάει στο καφενείο, παράδειγμα, μέσα στους καπνούς. Και μέσα καπνό. Αυτά. Θα είναι στο σπίτι. Η σκόνη. Θα είναι στο σπίτι. Μπορεί να βλέπει τηλεόραση, μπορεί να κινείται, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ανοιχτά είναι το μάτι του, είναι ανοιχτό. Ή τα μάτια, γιατί μπορεί να χειρουργηθούν ταυτόχρονα και τα δύο. Τώρα θα μιλήσουμε και γι' αυτό, μην το ξεχάσω. Για το διπλό καταράκτη, λοιπόν. Ναι. Να βάζει τις σταγόνες που δίνουμε. Ναι. Για και πότε θα αισθάνεται τελείως καλά, ας πούμε. Τη θεραπεία πόσο καιρό την ακολουθεί. Οι σταγόνες περίπου κρατάνε 10 μέρες. Ναι. Με ένα μήνα ανάλογα την περίπτωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Προσοχή, ξέρω εγώ, από το να δεν θα βλέπω τηλεόραση. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τέλει. Μπορεί να κάνει ό,τι να βλέπει τηλεόραση, αρκεί να μην τρίβει το μάτι. Ναι, εννοείται. Έτσι. Βάρη, και να μην είναι κάτι έχω ακούσει γιατρέ ότι δεν πρέπει να σηκώνει βάρη αυτό. Την πρώτη εβδομάδα καλά είναι να υπάρχει κάποια προσοχή, κάποιες προφυλάξεις για να αποφύγουμε κάποιες ενδεχόμενα μολύνσεις που μπορούν να συμβούν με την χειρητικά και να έχουμε πρόβλημα. Άλλες με την χειρητικά επιπλοκές δεν περιμένουμε ιδιαίτερα. Γενικά όμως γιατρέ υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις και επιπλοκές, δεν υπάρχουν. Ναι, πιο συχνή. Όταν δεν γίνει καλά η επέμβαση από κάποιον που δεν είναι τόσο. Δεν είναι έμπειρος, ξέρω εγώ, γίνουν κάποια λάθη, υπάρχουν συνοδονοσήματα. Δεν μιλάμε για τις διεγχειρητικές επιπλοκές. Οι διεγχειρητικές επιπλοκές είναι εντάξει, σπάνιες. Με διεγχειρητικές επιπλοκές. Αυτό εννοώ και εγώ, ναι. Οι διεγχειρητικές επιπλοκές είναι η πιθανότητα να πάθει φλεγμονή το μάτι, ναι. Που είναι σπάνιο. Ναι. Η πιθανότητα να σηκώσει πίεση. Ναι. Που και αυτό δεν είναι πολύ συχνό. Προληπτικά το αντιμετωπίζουμε με καλή καθαριότητα μέσω το μάτι από τα διάφορα φάρμακα και αυτά που χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση του καταράκτη. Λοιπόν, οπότε γενικά δεν είναι πολύ συχνές αυτές οι επιπλοκές. Εκείνο που φοβόμαστε πιο πολύ είναι οι φλεγμονές, να μην βρεθεί το άτομο σε περιβάλλον που έχει μικρόβια και σκόνες και πάθει κάποια φλεγμονή το μάτι. Μάλιστα. Και αυτό αντιμετωπίζεται, αλλά είναι πιο σοβαρή κατάσταση. Και είναι, ευτυχώς είναι εξαιρετικά σπάνιο. Ωραία. Να ρωτήσω τώρα άλλα πράγματα που θέλω. Ό,τι θέλετε. Ναι, σας έχω λίγο κουράσει, αλλά όχι έχω απορίες. Γιατρέ, θέλω να σας ρωτήσω, σε σχέση με τον καταράκτη, αν πάθει το ένα μάτι καταράκτη, μπορεί να πάθει και το άλλο μάτι καταράκτη. Πολύ πιθανό να πω. Είναι πιθανό. Βέβαια. Είναι πιθανό. Και τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί το ένα να έχει πολύ, το άλλο να έχει λιγότερο ή μπορεί να έχουν και τα δύο αρκετό καταράκτη. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα αποφασίζουμε και τα χειρουργούμε και τα δύο. Μπορούν να χειρουργηθούν αυτό και τα δύο. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή, μπορεί να πάθουν και τα δύο καταρχήν μάτια καταράκτη, όχι μόνο το ένα. Βεβαίως. Μπορεί να έχουν παράλληλα καταράκτη και τα δύο μάτια. Βεβαίως. Άρα λοιπόν, όταν έχουν παράλληλο καταράκτη και τα δύο μάτια, είναι εύκολο να τα χειρουργήσουμε. Μπορούμε να τα χειρουργήσουμε την ίδια μέρα. Βέβαια. Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις μπορούμε να τα χειρουργήσουμε την ίδια ώρα, όχι την ίδια μέρα. Εσείς τι λέτε, ότι είναι καλύτερο την ίδια μέρα να τα χειρουργούμε ή να τα εγώ το πάντα το προτείνω. Το προτείνετε. Εγώ το προτείνω. Είστε τώρα, δυναμικός. Από εκεί και πέρα. Τώρα οι ασθενείς μπορεί να μην θέλουν όμως γιατρέ. Αν δεν θέλει ο ασθενής, με το ζόρι δεν χειρουργείς κανέναν. Εννοείται. Βάζει την υπογραφή του για να χειρουργηθεί. Δεν τον πάρω με το ζόρι, τον πάω στο χειρουργείο, για όνομα του Θεού. Αλλά και την άλλη μεριά και η διαδικασία. Από εκεί και πέρα, μέσα σε μια ώρα τελειώνει και με τα δύο του μάτια. Πολύ σημαντικό είναι λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει πόνο και όλα κυλούν καλά με το πρώτο μάτι, πάμε στο δεύτερο μάτι. Το ταμείο και για, τους δύο για τα δύο μάτια καλύπτεται. Καλύπτεται. Ναι. Πολύ καλό και καλύπτεται. Αυτό. Δεν υπάρχει περιορισμός εκεί. Κάποιοι που δεν θέλουν, ας το πούμε, για κάποιους λόγους που φοβούνται, που έχουν μια προκατάληψη, εν πάση περιπτώσει, γιατί έχουν ακούσει κάποια πράγματα, τότε μπορείτε. Αποφασίζουμε σε δεύτερο χρόνο. Βασικά τον γιατρό μας ακούμε, εγώ το πιστεύω. Πιο... Άμα τον εμπιστευόμαστε, αυτόν θα ακούσουμε και τι θα κάνουμε. Ναι, αυτό δεν είναι πάντα στάνταρ. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά καλό είναι να ακούν τον γιατρό. Εντάξει, ο γιατρός θα τους το προτείνει. Θα προτείνει. Ανάλογα και πώς το. Ανάλογα το περιστατικό, θα προτείνει και ανάλογα ο γιατρός. Ναι. Αν μπορείς ή δεν μπορείς. Αν έχουμε ένα πολύ όρημο καταράκτη που θα ζοριστούμε πολύ για να τον αφαιρέσουμε, ναι. Ενδεχόμενο να μην αποφασίσουμε να χειρουργήσουμε και το άλλο μάτι, επειδή θα ταλαιπωρήσουμε το ένα μάτι πολύ, σωστά. Να μην το ταλαιπωρήσουμε και το άλλο το μάτι την ίδια ώρα. Θα πούμε, πάμε την επόμενη εβδομάδα να χειρουργήσουμε, αφού ανανύψει το ένα, να χειρουργήσουμε το δεύτερο μάτι, σε δεύτερο χρόνο. Δεν υπάρχει περιορισμό στο πότε θα το χειρουργήσουμε, επομένως αυτό. Η επέμβαση
μπορέσει σαν τεχνική, επειδή δεν είπα πολλές λεπτομέρειες, αν θέλετε να πω μερικά πράγματα. Ναι, να πούμε για την τεχνική. Σαν τεχνική δεν είναι, τόσο, όπως σας είπα, τόσο επιβαρυντική για τον οργανισμό. Mm-hmm. Οι τομές που κάνουμε, καταρχάς το φαινόμενο των καταράκτων, το φακό του ματιού, κατά 99% το αφαιρείται με υπέρηχους. Mm-hmm. Φακοθρυψία λέγεται, ο κόσμος το λέει λέιζερ, την τεχνική αυτή. Λοιπόν, είναι υπέρηχος, ένας στυλαιός, μπαίνει από μια μικρή τομούλα. Θα δείξουμε και ένα βίντεο. Ωραία. Το οποίο σχετίζεται με την επέμβαση, ναι, και πώς γίνεται η χειρουργική. Μπορεί να παίζει ταυτόχρονα το βίντεο. Ναι, θα το λοιπόν, πάρουμε, ναι, από μια μικρή τομή μπαίνει ο στυλαιός που παράγει τους υπερήχους, mm-hmm, θρηματίζει, λιώνει τον καταράκτη και τον ρουφάει, mm-hmm, και αφού καθαρίσουμε όλο αυτό τον καταράκτη που υπάρχει μέσα και, και τους ιστούς τους υπόλοιπους που υπάρχουν γύρω γύρω από τον καταράκτη, από τον πυρήνα του φακού, και καθαρίσει τελείως, μετά τοποθετούμε τον ενδοφακό που έχουμε επιλέξει. Μπαίνει ο φακός από την ίδια τομούλα, τη μικρή τομούλα. Δεν ανοίγουμε μεγάλη τομή όπως παλιότερα. Παλιότερα ήταν κόβαμε μεγαλύτερη το μάτι σε 180 μοίρες και, ναι, βάζαμε ράματα. Α, ήταν η παλιά τεχνική που σας έλεγα που θέλαμε τον καταράκτη να είναι πολύ όριμος εκεί. Έτσι. Λοιπόν, με αυτή τη μικρή τομή υπάρχει ειδικό εργαλείο που διπλώνει το φακό, τον βάζει μέσα στο μάτι. Τέλεια. Και εκεί ξεδιπλώνει ο φακός, mm-hmm, και παίρνει τη θέση του. Τον τοποθετούμε εμείς στη θέση που πρέπει, mm-hmm, στη θέση που πρέπει, και είναι έτοιμος. Δεν χρειάζεται ούτε ράματα να βάλουμε. Η τομή είναι πάρα ούτε πολύ να το κουράσετε το μάτι. Τίποτα. Και να το έτσι. Η τομή είναι, σας είπα, πάρα πολύ μικρή, είναι περίπου 2 χιλιοστά. Ναι. Λοιπόν, δεν χρειάζεται ούτε ράματα, ούτε τίποτα άλλο. Το αφήνουμε όπως είναι και είναι μια χαρά το μάτι. Κύριε Καραγεωργόπουλε, να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει περίπτωση, έχετε χειρουργήσει με καλό τρόπο τον καταράκτη, δεν υπήρχαν επιπλοκές, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί ξανά στο ίδιο μάτι ή, ξέρω εγώ, και στα δύο μάτια καταράκτης? Αν είναι χειρουργημένα, αφού έχει χειρουργηθεί. Αν είναι χειρουργημένα τα μάτια, υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 30%, ναι, από όσους χειρουργούμε για καταράκτη. Η μεμβράνη αυτή που αφήνουμε πίσω από το φακό, αφήνουμε το εξωτερικό του το περίβλημα, για να βάλουμε μέσα τον ενδοφακό, όπως φαίνεται στο βίντεο. Ναι. Εκεί που αυτή η μεμβράνη που στηρίζεται μέσα ο φακός μπορεί να αναπτύξει κάποια κυταράκια που είναι ζωντανοί οργανισμοί και αυτά και πολλαπλασιάζονται και να πάνε να καθίσουν πάλι στον οπτικό άξονα, στο κέντρο εκεί του ματιού, στο σάκο αυτόν που έχουμε βάλει, ναι, τον, ναι, ενδοφακό, ναι. Ναι, ναι. Και να ξαναδημιουργηθεί ο δευτερογενής καταράκτης, θόλωση που να επηρεάσει πάλι την όραση, να μην βλέπει ο ασθενής. Πάλι τέτοια συμπτώματα δηλαδή, θα βλέπουμε θολά, θα μπάω, ναι, όπως είπατε, τα χρώματα. Ενώ λέει ο ασθενής, μετά την εγχείρηση έβλεπα πολύ καλά, τώρα που πέρασαν 5-6 μήνες, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος. Συνήθως πότε φαίνονται, τόσο καιρό, έτσι, μετά από μετά, ένα χρόνο. Μπορεί από 3 μήνες, μπορεί και 1,5 χρόνο, μπορεί και 2 χρόνια. Τα συμπτώματα. Ναι, αρχίζει να θολώνει. Δεν είναι σταθερό το διάστημα. Mm-hmm. Εκεί διαπιστώνουμε πραγματικά ότι υπάρχει μια θόλωση στο πίστιο περιφάκιο και εκεί το αντιμετωπίζουμε πάλι εύκολα και πολύ απλά. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ψευδοκαταράκτης. Είναι ο δευτερογενής καταράκτης. Ναι. Ψευδοκαταράκτης, όπως θέλετε, πέστε το. Ο ψευδοκαταράκτης που το λέει και ο κόσμος. Ναι, ναι, δεν, ναι, είναι όπως ο πρώτος καταράκτης που χειρουργήθηκε. Ναι. Και αντιμετωπίζεται με ένα ειδικό λέιζερ. Ναι. Χωρίς να πονάει, χωρίς τίποτα. Είναι ένα φως που εστιάζει επάνω στο σημείο εκεί που είναι η θολάδα και το εξαερώνει, το διαλύει και δεν ξαναθολώνει άλλη φορά και η όραση επανέρχεται. Πολύ ωραία. Γιατρέ, να πούμε λίγο και ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας τώρα. Αυτό το ερώτημα έχω να κάνω, έτσι, ολοκληρώνοντας σιγά σιγά τον καταράκτη. Με τις τεχνικές που έχουμε εφαρμόσει πλέον, τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ ψηλά, αγγίζουν το 96%. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα γίνει μια επέμβαση καλή, θα λέγει άρτης, δεν θα έχουμε προβλήματα, mm-hmm, θα είναι ένα μάτι ήρεμο, χωρίς επιπλοκές, χωρίς τίποτα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι ήταν επιτυχές το αποτέλεσμα σε ποσοστό 96%, έτσι. Τώρα, από πλευράς... Πολύ ψηλό ποσοστό, ναι, και πολύ σημαντικό. Εδώ θα σταθώ λίγο στο ποσοστό με την όραση. Αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα, όπως προείπα, το μάτι από άλλες παθήσεις, από συνοδάνω σήματα, από προηγούμενα από χειρουργία, από σαχαρόδη διαβήτη, από χρόνια γλαυκώματα, mm-hmm, και πιθανόν κάποιες άλλες παθήσεις του βυθού. Λοιπόν, αν δεν έχει τέτοια πράγματα, κατά 99% η όρασή του θα επανέλθει στο φυσιολογικό. Πάρα πολύ ωραία.
Τώρα, αν υπάρχουν, αν υπάρχουν. Το 96% επιτυχία είναι ότι ναι, καλύτερα. Αν υπάρχουν προβλήματα, όπως σας είπα, στο μάτι πίσω, τότε τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Όσον αφορά την ποσοτική όραση, έτσι. Ναι, γιατρέ. Μπορεί να έχουμε ένα μάτι, συγγνώμη, να έχουμε ένα μάτι το οποίο είναι άρτια χειρουργημένο. Ναι. Πολλοί λένε πήγα, έκανα εγχείρηση καταρράκτη και δεν πέτυχε η εγχείρηση γιατί δεν βλέπω. Ναι. Δεν είναι έτσι όμως. Το μάτι είναι χειρουργημένο άψογα. Καλά κάνετε και τα λέτε. Είναι άψογα. Γιατί μετά. Χειρουργημένο το μάτι. Ο χειρουργός έκανε πολύ καλή δουλειά. Το γεγονός ότι έχεις διαβήτη, ότι έχεις άλλα προβλήματα συνοδά, ότι δεν ήταν καλή κατάσταση πάθει του ματιού σου, ότι έχεις χειρουργηθεί για άλλα θέματα. Δηλαδή να τα λέμε και αυτά, βέβαια. Έτσι. Γι' αυτό ο γιατρός πρέπει να είναι ενήμερος, πριν προεγχειρητικά, είναι σημαντικό να ενημερώσει τον ασθενή. Και να ξέρει ποιος έχει και τα αποτελέσματα. Τι περιμένει. Έτσι. Γιατί είναι λάθος να νομίζει, και ο γιατρός να μην ξέρει, και να τον πει εντάξει, θα πάνε όλα καλά, μη στεναχωρήσει. Ναι. Και να κάνει την επέμβαση, να είναι καλή επέμβαση και ο ασθενής να μην βλέπει. Τεχνικά αυτό, να είναι άριστη η επέμβαση και η διαδικασία. Αυτό μετά δεν μπορείς εύκολα να το δικαιολογήσεις. Ναι. Αν όμως εκ των προτέρων ξέρεις ότι έχεις πάθει μια οπτική νευροπάθεια, το μάτι, το νεύρο είναι νεκρό. Δεν πρόκειται πιο να πολύ με το διαβήτη δεν αυτό, πρόκειται γιατρέ, να γίνεται. Όχι, μπορεί να είναι και από μια αρτηριοπάθεια. Α, και από αρτηριοπάθεια, ναι. Είναι να έχεις ένα σαχαρά διαβήτη που έχει κάνει ζημιές πίσω στο βυθό του ματιού. Ή μια οχροπάθεια που έχει ήδη ξεκινήσει και έχει εκδηλώσει πρόβλημα από την οχρά. Mm-hmm. Εκεί, άμα είσαι ενήμερος και τον ενημερώσεις, ξέρει και ο ασθενής τι περιμένει μετά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά γενικά όμως, όταν τα πράγματα είναι καλά, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η εγχείρηση του καταράκτη. Ναι, 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 γιατί ναι. Και η τεχνική είναι σημαντική, η εμπειρία παίζει ρόλο και όλα αυτά. Γιατρέ, δεν ξέρω τώρα αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να συμπληρώσετε κάτι για το καταράκτη. Να με ρωτήσετε κάτι για το επόμενο θέμα. Για τον καταράκτη δεν έχω να συμπληρώσω. Για την πρόληψη, ναι, έχει κάτι να πούμε για την πρόληψη μετά, τι παίζει ρόλο. Η πρόληψη δεν υπάρχει στον καταράκτη, έχεις ή δημιουργείται ή δεν δημιουργείται. Για να μην δημιουργηθεί δεύτερος. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι να κάνεις. Πάμε στην οχρακυλίδα να πούμε δύο λόγια και για την οχρακυλίδα. Σημαίνουν παθήσεις, τι σημαίνει οχρακυλίδα, πρώτα να πούμε αυτό γιατρέ, και μετά να πούμε για τις παθήσεις της οχρακυλίδας που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι συχνό τελευταία, έτσι. Ναι. Ο κόσμος παραπονιέται για την οχρακυλίδα. Είναι συχνό, τώρα η συχνότητα έχει αυξηθεί επειδή έχουμε μηχανήματα τα οποία ανακαλύπτουμε πιο εύκολα την πάθηση. Βλέπουμε την πάθηση πιο εύκολα, έτσι, ναι. Βέβαια. Τώρα έχουν βγει γενικά στον κλάδο μας, έχουν βγει μηχανήματα τα οποία πιο εύκολα βάζουν διαγνώσεις για πράγματα τα οποία δεν ξέραμε. Σωστά. Ναι, και στις περισσότερες λόγω της ανάπτυξης έτσι των τεχνικών και των μηχανημάτων, όπως είπατε, των διαγνωστικών. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και σε εσάς και στον τομέα της οφθαλμολογίας έχει κάνει θαύματα. Και το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, ναι. Μετράει. Γιατρέ, λοιπόν, για πέστε μας λοιπόν, τώρα για την... Για να πούμε λίγο λόγια για να μάθει ο κόσμος και να καταλάβει. Η οχρά κοιλίδα είναι το σημείο του ματιού, ναι, με το οποίο βλέπουμε καθαρά. Ναι. Δηλαδή όταν βοηθάει να βλέπουμε όταν θέλουμε να δούμε κάτι με λεπτομέρεια, το μάτι μας, το αντικείμενο περνώντας μέσα από το φακό, εστιάζει επάνω στην οχρά κοιλίδα και η οχρά κοιλίδα μεταβιβάζει το ερέθισμα στον εγκέφαλο και ο εγκέφαλος ερμηνεύει αυτό που βλέπουμε. Επομένως η οχρά κοιλίδα είναι αυτή που βλέπει, έχει την οξία όραση, που βλέπει καθαρά καθαρότητα. Δίπλα από την οχρά οι περιοχές δεν βλέπουν τόσο καθαρά. Μάλιστα. Είναι θολά. Ωραία τα λέμε. Είναι ναι, θολά. Τέλεια. Δηλαδή, κοιτάζω ευθεία, βλέπω ένα περιβάλλον γύρω-γύρω σχετικά καθαρό, αντιλαμβάνομαι τι υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω λεπτομέρεια. Όμως, όταν κοιτάζω στην ευθεία, εκεί στην ευθεία που προσιλώνει το μάτι μου, μπορώ να δω την κάθε λεπτομέρεια. Mm-hmm. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, αυτή είναι η οχρά. Είναι το κέντρο του ματιού που μεταβιβάζει την καθαρή μας όραση. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν για κάποιο λόγο η οχρά κοιλίδα προσβληθεί από κάποια πάθηση, τότε χάνουμε την καθαρότητα αυτή της ώρας. Μπορεί να βλέπουμε γύρω-γύρω καθαρά, αλλά στο κέντρο υπάρχει μια μαύρη τρύπα ή μια θολή, ένα θολό περίγραμμα στο κέντρο. Στο ναι. κέντρο υπάρχει μια κοιλίδα θολή. Ναι. Γύρω-γύρω καθαρό και στο κέντρο θολή. Εκεί είναι η οχρά κοιλίδα, η οποία έχει το πρόβλημα. Ναι. Τώρα, υπάρχουν πολλές παθήσεις που σχετίζονται με την πάθηση της οχράς κοιλίδας. Mm-hmm. Πρώτος και νούμερο ένα είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Και πάλι και σε αυτό ευθύνεται. Που δημιουργεί είδημα στην οχρά κοιλίδα και ουλώδεις επεξεργασίες στην οχρά κοιλίδα, με αποτέλεσμα να χάσει την ανατομική της δομή και όλη τη λειτουργικότητα την οποία είναι ταγμένη να κάνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι παράγοντες άγνωστοι
Που δημιουργούν το πρόβλημα. Που δημιουργούν γιατρέ, το πρόβλημα. Επειδή έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλά για την οχρακυλίδα. Θέλω να μου πείτε αν θεραπεύεται η οχρακυλίδα. Υπάρχουν δύο τύποι παθήσεις οχράς κελίδας και έχουμε και ανάλογη αντιμετώπιση. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η ξηρά μορφή που δεν έχει ανάπτυξη νεοαγγείων. Ναι. Αυτή εξελίσσεται αργά και μένει σε ένα στάδιο και δεν καταστρέφει 100% την όραση. Mm-hmm. Σε αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια θεραπευτική αντιμετώπιση. Δεν δέχεται κάποια θεραπευτική ούτε αντιμετώπιση. Ούτε καν βάζουμε κολλήρια ενέσεις, κάτι όχι, τέτοιο. Όχι. Τίποτα λοιπόν. Στον άλλο τύπο που είναι η υγρά μορφή, που αρχίζουν και αναπτύσσονται νεοαγγεία και δημιουργούν το πρόβλημα, εκεί υπάρχουν πλέον οι ενέσεις που κάνουμε μέσα στο μάτι, οι οποίες ενέσεις έχουν επίδραση στο να καταστρέψουν αυτά τα νεοαγγεία και να σταματήσουν να παράγονται με αποτέλεσμα να στεγνώσουν, το λέω σε, έτσι λίγο σε εισαγωγικά, να στεγνώσουν την οχρά κοιλίδα εκεί την περιοχή που έχει αποκτήσει ήδη λόγω των αγγείων και όλα αυτά, να επανέλθει η ανατομική της κατάσταση και να επανέλθει και η όραση ταυτόχρονα. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, άρα δύο κατηγορίες από τις οποίες η μία θεραπεύεται. Στην οποία θεραπεύουμε με ενέσεις την υγρά μορφή, και την ξηρά μορφή. Την ξηρά μορφή, εκεί δεν επιδέχονται θεραπείες με ενέσεις και τέτοια, δεν έχουν με αποτέλεσμα. Επομένως, οι ενέσεις που κάνουμε είναι μόνο στην υγρά μορφή, που προκαλείται από το διαβήτη, από κάποιες άλλες παθήσεις και από άγνωστους παράγοντες. Και από άγνωστους, που, αυτό είναι το δύσκολο. Οι άγνωστοι παράγοντες εμφανίζονται κυρίως σε ηλικίες μεγαλύτερες. Σε μεγάλες. Άρα ηλικίες. Λοιπόν, η ξηρά μορφή σε μεγάλες, από ό,τι καταλαβαίνω. Και η υγρά μορφή. Και η υγρά, αλλά κατά κανόνα είναι η ξηρά μορφή. Και γενικά οι οχροπάθειες κατά κανόνα είναι στις μεγάλες ηλικίες. Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι. Σπάνια έχουμε και σε νεαρές ηλικίες, αλλά και αυτές υποχωρούν κατά κανόνα από μόνες τους και δεν αφήνουν και ελαττωματική λειτουργία. Αισιόδοξο το μήνυμα με το οποίο κλείνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Που ήρθατε σήμερα εδώ και ξαναθέσαμε πάλι το θέμα του καταράκτη. Αλλά βγάλαμε και άλλα. Κάθε φορά, επειδή είστε εξειδικευμένοι στον καταράκτη, μπορώ να σας ρωτάω ό,τι θέλω και λέμε και άλλα πράγματα κάθε φορά. Άρα λοιπόν αξίζει τον κόπο, έτσι να το πούμε. Που είναι μια ασφαλής, όπως είπαμε, επέμβαση με 96% κυρίως συνήθως επιτυχία λόγω της τεχνικής και λόγω φυσικά και της εξειδίκευσης και της εμπειρίας του γιατρού μας. Και όλα αυτά που είπαμε, ότι δεν είναι δύσκολοι και να εμπιστευόμαστε στον γιατρό μας και ότι καλύπτεται και από τα ταμεία. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ και τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε στην εκπομπή Πάνω απ' όλα Υγεία μου. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5, σε επανάληψη 3 και 5 στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα Υγεία μου. Γεια σας.